Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης υλοποιεί οι κατευθύνσεις ευρωπαϊκών οδηγιών, δηλαδή το όλο ένα και πιο αντιδραστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα διεθνούς προστασίας και μετανάστευσης. Όμως, ακόμα και η χρονική συγκυρία του νομοσχεδίου έχει τη δική της αυτοτελή σημασία. Έρχεται σε μια περίοδο που βρίσκονται σε εξέλιξη, βέβαια, οι διαπραγματεύσεις για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπραγματεύσεις που κανείς δεν αμφισβητεί ότι θα τραβήξουν επί μακρόν, εκφράζοντας τις σφοδρές ενδοαστικές αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα εντείνονται και τα παζάρια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως και στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, που εργαλειοποιούν για ακόμα μια φορά τους κατατρεγμένους μετανάστες και πρόσφυγες. Γιατί δεν φαντάζομαι, κύριε Υπουργέ, να ισχυρίζεστε ή να μπορείτε να ισχυριστείτε ότι οι προσωρινές ισορροπίες που παρουσιάζετε και με τις οποίες προσπαθείτε να καθησυχάσετε το λαό δεν είναι απολύτως εύθραυστες και στην πραγματικότητα αποτελούν και αυτές κομμάτι του παζαριού και του παιχνιδιού μεταξύ της για την ικανοποίηση, αν θέλετε, των συμφερόντων της αστικής τάξης της Τουρκίας, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, βέβαια. Σε μια περίοδο που οξύνονται συνολικότερα οι υπεραλιστικοί ανταγωνισμοί και σχεδιασμοί, όπως απέδειξαν και οι πρόσφατες αποφάσεις του ΝΑΤΟ, προετοιμάζοντας νέες πολεμικές επεμβάσεις και αυξάνοντας τους κινδύνους για νέα έξαρση μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Με τη χώρα μας, βέβαια, να αποκτά ολοένα και πιο ενεργή εμπλοκή, να διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία στην προώθηση των ευρωατλαντικών σχεδίων στην περιοχή, ρόλο που αποδέχεστε μετά τιμών και επένων, όπως φάνηκε και κατά την πρόσφατη συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον γερουσιαστή Μενέντες. Πολύ περισσότερο... Κύριε Πρόεδρε, δεν μου έχετε βάλει το χρόνο. Παρακαλώ, έχετε την άνεση, λοιπόν. Ορίστε. Για να μην πείτε ότι σας κλέβω. Το Προεδρείο πάντοτε δείχνει ανοχή σε όλους, κυρία Κομινάκα. Ορίστε. Πολύ περισσότερο έρχεται σε μια περίοδο που οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν αναδεικνύουν τελικά το πώς ολόκληρες χώρες και περιοχές πληρώνουν ακριβά τη σημασία που έχουν, αν θέλετε, για την τήρηση των γεωστρατηγικών ισορροπιών ανάμεσα στους μεγάλους παίχτες της γεωπολιτικής κακέρας, όπως ακόμα βέβαια και τον ορυκτό πλούτο και άλλα που έχουν στα εδάφη τους, καταρρύπτοντας και τα όποια προσχήματα χρησιμοποιούνται συστηματικά για τις υπεραλιστικές επεμβάσεις στην περιοχή, όπως έγινε και στην περίπτωση του Αφγανιστάν, κάτι που, αν θέλετε, αποδείχθηκε με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο, με τον φεδρό, όπως ακούγεται σήμερα, ισχυρισμό της κυβέρνησης Biden, ότι αποχωρεί από το Αφγανιστάν γιατί ολοκλήρωσε το αντιτρομοκρατικό της έργο. Άλλοι ήταν οι λόγοι και της επέμβασης και της αποχώρησης, βέβαια, από το Αφγανιστάν, όπως δείχνουν και τα σημερινά, τα τελευταία τραγικά γεγονότα. Βέβαια, όλες αυτές οι τραγικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν σίγουρα έχουν ανοίξει ξανά με ένταση συζήτηση και για την αύξηση των προσφυγικών ροών, φανερώντας ακόμα μια φορά τις αντιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα διέξοδα τα οποία οδηγεί η ίδια η πολιτική της, τα διέξοδα που διαμορφώνει και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που γεννά τον πόλεμο, την προσφυγιά και την εξαθλίωση. Και βέβαια, αθώοι του αίματος δεν είναι ούτε η σημερινή κυβέρνηση, ούτε όσοι στήριξαν και στηρίζουν αυτό το έγκλημα που διαχρονικά συμβαίνει σε βάρος αυτών των λαών. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, οι συνεχείς τυμπανοκρουσίες για μείωση των ροών κατά το έτος 2020, όπως και ο κομπασμός της κυβέρνησης για την ανάκτηση του ελέγχου που έχει επιτύχει η ελληνική κυβέρνηση στη διαχείριση του μεταναστευτικού, είναι τουλάχιστον προκλητικές, αν θέλουμε πραγματικά να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι όποιες αλλαγές επήλθαν στο νομοσχέδιο σε σύγκριση και με το αρχικό κείμενο που έχει τεθεί στη διαβούλευση επιβεβαιώνουν ακόμα περισσότερο τον πιο αντιδραστικό χαρακτήρα
το πιο αντιδραστικό του χαρακτήρα. Όπως για παράδειγμα, την αύξηση του παραβόλου για τη νέα αίτηση διεθνούς προστασίας από τα 50 στα 100 ευρώ σε βάρος των προσφύγων, την ίδια στιγμή βέβαια που μειώνεται το παράβολο για τους φτωχούς ψηφιακούς νομάδες από τα 300 ευρώ που ήταν στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο στα 75, ενώ προσαρμόζεστε παράλληλα βέβαια και στις εξελίξεις και την επικαιρότητα, όπως και με το νέο άρθρο 40 για τη δραστηριότητα των ΜΚΟ στην ναυτική διάσωση. Την ίδια ώρα βέβαια που ο ρόλος των ΜΚΟ στη διαχείριση του προσφυγικού αναβαθμίζεται με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, αναδεικνύοντας και στον τομέα αυτό την υποκρισία σας. Όπως και στο σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου και βέβαια την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, διατυπώνεται ρητά και δεν το κρύβεται άλλωστε ότι στόχος αυτών των ρυθμίσεων είναι η αυστηροποίηση των διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών. Οι ειδικότερες διατάξεις που προβλέπουν συντμήσεις των κάθε είδους σχετικών προθεσμιών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, όπως για παράδειγμα τη μείωση του χρόνου για την οικειοθελή αναχώρηση που δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα, ιδιαίτερα σε όσους για παράδειγμα έχουν ήδη διαμορφώσει κάποιες συνθήκες παραμονής στη χώρα, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο κλπ. Και βέβαια και σε σχέση με τη δυνατότητα παράτασής τους, την ταχύτερη έκδοση των σχετικών αποφάσεων απέλασης και επιστροφής και σύντμηση όλων των δικονομικών προθεσμιών για την άσκηση προθεσμιών κατά αυτών κλπ. Σε μια λογική βέβαια όχι της γρηγορότερης ικανοποίησης ή της πιο ουσιαστικής εξέτασης αυτών των αιτημάτων ασύλου, αλλά του ξεσκαρταρίσματος με fast track διαδικασίες που είναι σχεδόν βέβαιο και με δεδομένη την υποστελέχωση και τα προβλήματα που υπάρχουν στις υπηρεσίες, ότι θα οδηγεί σε σοριδών απορρίψεις των αιτημάτων ασύλου. Μάλιστα, το νομοσχέδιο εισάγει νέες επικίνδυνες διατάξεις που καταστρατηγούν και βασικές δικονομικές αρχές και ασφαλιστικές δικλείδες που υποτίθεται ότι προστατεύονται και στο αστικό δίκαιο, όπως για παράδειγμα αυτή η απαράδεκτη καθιέρωση της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης για παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να μην απαντούν καν στην σχετική αίτηση, ουσιαστικά δηλαδή τους δίνεται και τη δυνατότητα να μην την εξετάζουν. Ακόμα η έκδοση των απορριπτικών αποφάσεων για την άδεια διαμονής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ανεξάρτητα από την απάντηση του παραλήπτου ότι πράγματι έλαβε γνώση της, δημιουργεί σε κάθε περίπτωση ανασφάλεια για το κατά πόσο πράγματι διασφαλίζεται η γνώση του ενδιαφερομένου, πόσο μάλλον λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες εξαθλίωσης και φτώχειας στις οποίες διαβιούν οι πρόσφυγες και μετανάστες, καθιστώντας αμφίβολη και την δυνατότητα συνεχούς πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επιπλέον, προβλέπονται νέα παράβολα σε βάρος των μεταναστών και προσφύγων, όπως για παράδειγμα αυτό το πρόστιμο των 150 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, παράβολο 100 ευρώ για τυχόν νέα αίτηση διεθνούς προστασίας σε περίπτωση που προκύπτουν νέα στοιχεία, δηλαδή μπαίνουν συνεχώς νέα εμπόδια σε αυτή την ίδια τη διαδικασία του ασύλου. Ακόμα, χρειάζεται να υπογραμμιστεί ότι παρά τις διακηρύξεις, η σύγχυση ανάμεσα στο καθεστώς της απέλασης και της επιστροφής παραμένει. Δηλαδή, μια γκρίζα ζώνη για να υλοποιείται ουσιαστικά η πολιτική της καταστολής. Άλλωστε, το ζήτημα δεν είναι νομικοτεχνικό, ούτε απλά διευκρινιστικό. Αφορά την ίδια την πραγματικότητα και την πρακτική που ακολουθείται στα σύνορα, με συνεχείς παραβιάσεις στις συνθήκες της Γενέβης και των δικαιωμάτων των προσφύγων, παράνομες επαναπροωθήσεις, προβληματικές διαδικασίες επιστροφών. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας όλο αυτό το διάστημα είναι αποκαλυπτικά. Όπως για παράδειγμα η ειδική έκθεση του 2020 του Συνηγόρου του Πολίτη για τις επιστροφές αλλοδαπών, δηλαδή τη μεταφορά τους κύρια στην Τουρκία ή σε άλλες τρίτες χώρες, όπου
όπου περιέχει μια σειρά αμήλικτα στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτού του είδους της παραβιάς της συνθήκης της Γενέβης, όπως για παράδειγμα την έλλειψη ερμηνείας, την παράληψη έγκαιρης ενημέρωσης, τη στέρηση δικαιώματος πραγματικής προσφυγής, την έλλειψη κάθε διαδικασίας για τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας ταξιδιού, οικειοθελείς επιστροφές που δεν είναι στην πραγματικότητα προϊόν της ελεύθερης βούλησης του επιστρεφόμενου, άθλιες συνθήκες κράτησης, μεγάλο αριθμό ανηλίκων κρατουμένων και άλλα. Βέβαια, σύμφωνα με την έκθεση, πολλά από τα παραπάνω αποτελούν πάγια προβλήματα και επομένως γι' αυτό έχουν τεράστιες διαχρονικά ευθύνες όλες οι αστικές κυβερνήσεις και όσες σήμερα παρουσιάζονται να έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο θέμα. Ακόμα και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μιλά χαρακτηριστικά για παράλληλα καθεστώτα που εφαρμόζονται. Αναφέρει χαρακτηριστικά και μεταφέρω κατά γράμμα τα όσα καταθέτει. Η πρακτική στην Ελλάδα είναι να συλλαμβάνονται, να κρατούνται και επιβαρύνονται με αποφάσεις απέλασης όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα χωρίς προηγούμενα να έχουν ασκήσει τα δικαιώματά τους να καταθέσουν αίτηση ασύλου. Η δυνατότητα αυτή δίνεται μετά και η απόφαση απέλασης αναστέλλεται. Σε περίπτωση απόρριψης του ασύλου, η απόφαση ενεργοποιείται και εκτελείται. Η πρακτική αυτή παραβιάζει την παραπάνω ευρωπαϊκή οδηγία. Αυτά είναι τα λεγόμενα της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στην πραγματικότητα, το αποτέλεσμα της πολιτικής που ασκείται διαχρονικά από όλες τις αστικές κυβερνήσεις και διατηρείται και με αυτό το νομοσχέδιο, είναι τελικά ο εγκλωβισμός στη χώρα χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων, ανθρώπων ξεριζωμένων, που ανεξάρτητα από την ενοιολογική διάκριση που δίνεται ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες, πάντως αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα τους και τα σπίτια τους για τις ίδιες αιτίες των πολέμων και το κάθε είδους υπεριαλιστικών επεμβάσεων, χωρίς δικαιώματα, άνθρωποι τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, οι παράνομοι ή παράτυποι, όπως τους λέτε, μετανάστες, για να γίνονται τελικά βορρά της πιο άγριας καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Ευχολόγιο είναι τελικά και οι διατάξεις για την αρχή της μη επαναπροώθησης. Τα στοιχεία και για τις πρακτικές των παράνομων επαναπροωθήσεων στα σύνορα είναι καταιγιστικά. Συζητήσαμε, κύριε Υπουργέ, χαρακτηριστικά στην τελευταία συνεδρία της Βουλής την επίκαιρη ερώτηση που αφορούσε τα ζητήματα αυτά και η ίδια η απάντηση του Υπουργού ήταν ουσιαστικά έμεση παραδοχή της αλήθειας των παράνομων επαναπροωθήσεων στο όνομα δήθεν της προστασίας των συνόρων, κάτι όμως που είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα από την ίδια την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων. Άλλωστε, αν θέλετε, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας υπονομεύονται τελικά με τη δική σας και τη διαχρονικά ασκούμενη πολιτική, τη συμμετοχή στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς και σχεδιασμούς που θέτουν σε κίνδυνο και τον ίδιο το λαό της χώρας μας να πληρώσουν βαρύτατες συνέπειες αυτής της εμπλοκής τους, την εκχώρηση σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα στη Frontex, τις διαδικασίες για τη φύλαξη των συνόρων, δηλαδή την εκχώρηση βασικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ουσιαστικά ανέχεται και ενθαρρύνει την αμφισβήτηση αυτών από την Τουρκία και τόσα άλλα που δυστυχώς είναι γνωστά ήδη και στον ελληνικό λαό. Απαράδεκτη βέβαια είναι και αυτή η κατάργηση της δυνατότητας των επιτροπών προσφυγών να χορηγούν βεβαίως σημεία απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους, κάτι βέβαια που έρχεται σε συνέχεια της ίδιας της κατάργησης της δυνατότητας που φέρεται με προηγούμενο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, όπως και η αλλαγή της αρμοδιότητας για την εξέταση των όρων αναβολής της απομάκρυνσης, όχι από αυτές τις επιτροπές προσφυγών, αλλά από την αστυνομία ως αμυγός διοικητικό μέτρο. Είναι χαρακτηριστικό σε διάφορα άρθρα του νομοσχεδίου, θα πούμε και στην κατάρθωση συζήτηση, ότι η μεγαλύτερη εμπλοκή της αστυνομίας σηματοδοτεί ουσιαστικά και την ένταση της καταστολής σε αυτά τα ζητήματα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν της καταστολής και του εγκλωβισμού, αλλά και της ευαισθησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο στις λέξεις, εντάσσεται και η ακόμα, για ακόμα μια φορά κατηγοριοποίηση και ονοματοδοσία των δομών, κυρίως κράτησης βέβαια και λιγότερο φιλοξενίας, που αφορά και στις νέες υποκατασκευή κλειστές δομές, τις οποίες βαφτίσατε ελεγχόμενες για να ξεπεράσετε και το σκόπελο της κατόνομα ευαισθησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τις νέες φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βασανισμένα θύματα των υπεραλιστικών επεμβάσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο εγκλωβισμός και η καταστολή θα εκφραστεί με τον πιο βάρβαρο τρόπο σε αυτές τις κλειστές δομές των νησιών, γιατί αυτό που δεν λέτε σκοπίμως και το υποκρύπτεται και από τους κατοίκους των νησιών, χρησιμοποιώντας αυτόν τον ισχυρισμό ότι δήθεν τα κέντρα κράτησης δεν αφορούν τις συνέπειες που θα βιώνουν οι κάτοικοι των νησιών, λες και είμαστε υποχρεωμένοι να συμβιώνουμε με σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα νησιά μας, είναι ότι σε αυτά, στην πραγματικότητα, αυτό που κρύβεται είναι ότι θα εγκλωβίζονται επαόριστον με αυτή την περαιτέρω διευκόλυνση των κρατήσεων όλων όσων απορρίπτονται η αίτηση ασύλου, μεγάλος αριθμός ετούντων άσυλων προσφύγων μεταναστών, δηλαδή θα δημιουργείται ένα πιο εκρηκτικό, ένα έφλεκτο μείγμα απελπισμένων ανθρώπων που θα εγκλωβίζονται επαόριστον στα νησιά. Ο ταξικός χαρακτήρας του νομοσχεδίου, τέλος, αποκαλύπτεται περίτρανα με τις νέες προβλέψεις για τους μεγαλοεπενδυτές και τους λεγόμενους ψηφιακούς νομάδες. Είναι τελικά χαρακτηριστικό ότι η σύγχρονη Ελλάδα και τα διάσημα πλέον με την αρνητική έννοια ελληνικά νησιά προσφέρουν νέες κλειστές δομές, φυλακές, κολαστήρια για τα θύματα των υπεραλιστικών επεμβάσεων από τη μία, ενώ από την άλλη μετατρέπονται σε ένα όμορφο θέρετρο για τους περιπλανόμενους κοσμοπολίτες της νέας ψηφιακής εποχής. Φυσικά και ορισμένες θετικές διατάξεις που υπάρχουν, όπως ο προσωρινός αριθμός ασφάλειας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, θα τις ψηφίσουμε, όμως αυτές παραμένουν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο τεράστιο ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν αναιρούν το συνολικό αντιδραστικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, το οποίο και επί της αρχής θα καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.